Η αγωνία για το μεγάλο νικητή του Greek Idol διαρκώς μεγαλώνει. Απόψε, 7 υποψήφοι ετοιμάζονται να διαγωνιστούν στο πιο απαιτητικό σόου της ελληνικής τηλεόρασης. Η αγωνία κορυφώνεται. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 5ο live του Greek Idol! Ετοιμοπόλεμο βλέπω το κοινό εδώ που έχει επισκεφτεί και απόψε το Greek Idol για να παρακολουθήσει τους πρωταγωνιστές που είναι 7 και σε λίγο προς το τέλος της βραδιάς, κυρίες και κύριοι, θα γίνουν 6 και αυτό θα εξαρτηθεί από τη δική σας την ψήφο, από τη δική σας αμιγώς κρίση. Γι' αυτό θέλω λοιπόν με καθαρά μάτια και με το χέρι στην καρδιά να αποφασίσετε δυναμικά απόψε και όπως εσείς θεωρείτε ότι είναι φρόνιμο και καλό να παραμείνουν αυτοί που πραγματικά αξίζουν και να αποχωρήσει αυτός που απόψε δεν θα είναι ή αυτή ο καλύτερος. Τι θα συμβεί όμως στο απόψινό live του Greek Idol? Οι 7 πρωταγωνιστές μας έχουν να δοκιμαστούν και να ερμηνεύσουν 2 τραγούδια. Στην πρώτη φάση θα δοκιμαστούν σε ελληνικό τραγούδι, όπου εσείς θα μπορείτε να ψηφίζετε. Και στη δεύτερη φάση θα δοκιμαστούν σε ξένο τραγούδι. Σε λίγο και οι 7, οι οποίοι έχουν δουλέψει 2 ολόκληρες εβδομάδες και δηλώνουν ότι είναι πανέτοιμοι να τεθούν και μπροστά στην κριτική επιτροπή στην κρίση τους, αλλά και στη δική σας την κρίση που θα καθορίσει ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής του Greek Idol, θα είναι κοντά μας. Αλλά Greek Idol χωρίς κριτική επιτροπή δεν γίνεται, και χωρίς κοινό βέβαια και χωρίς όλους εσάς. Γι' αυτό θα παρακαλέσω να έρθει η κυρία Έλλη Κοκκίνου. Παρακαλώ πολύ τον Κώστα Καπετανίδη και χρόνια πολλά! Καλησπέρα σας. Έχω να σας δω 2 εβδομάδες και να σας δούμε. Αλλά πριν όμως θα πούμε, επεισοδιακή είσοδος, δεν έχετε παράπονο. Καταπληκτική είσοδος. Έτσι να αλλάζουμε λίγο, να μην ακολουθούμε την παπατημένη όμως. Όπως σας είπα, κυρίες και κύριοι, πρωταγωνιστές αυτού του μεγαλύτερου talent show στην ελληνική τηλεόραση είναι οι 7 διαγωνιζόμενοι ταλαντούχοι τραγουδιστές που θα ερμηνεύσουν ομαδικά ένα πολύ πολύ γνωστό κομμάτι. Και σε λίγο θα τους απολαύσετε έναν ένα. Και οι 7 του Greek Idol κοντά σας.